Μαγνήτησε τα βλέμματα η έκθεση λαϊκής τέχνης Ανογείων στην πλατεία Αρμή, μέσω της οποίας αναδείχθηκε η φαντική τέχνη, η ξυλοτεχνία, η ζωγραφική, η γλυπτική, τα εικαστικά και η φωτογραφία. Με αφορμή την 79η επέτειο του ολοκαυτώματος των Ανογείων, οι εκδηλώσεις φέτο είχαν πολλές διαστάσεις. Μία εξ αυτών ήταν η ανάδειξη της λαϊκής τέχνης των Ανογείων, όπου συμμετέχουν αρκετοί Ανογιανοί, που είναι έκπληξη για πολλούς από εμάς οι δημιουργίες που έχουν φτιάξει. Πάρα πολύ σπουδαία έργα από πολύ σπουδαίους ζωγράφους, όπως αποδεικνύεται, γλύπτες, ξυλογλύπτες. Γράφοντας τραγούδια και ποίηση, δίνοντας μορφή στο ξύλο, την πέτρα, την ξερολιθιά, στο λευκό καμβά, καθώς και στα πλουμιστά από διαφορετικά μοτίβα ή φαντά, η τέχνη στα Ανόγια είχε πάντα κυρίαρχη θέση στην ίδια την ταυτότητα του τόπου. Μία έκθεση η οποία μας έκανε και εμάς τους ίδιους να γνωρίσουμε καλύτερα τους συγχωριανούς μας, όπου έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες και κατάφεραν να αποτυπώσουν στο ξύλο, στο χαρτί ή σε άλλα μέσα μια έκφραση που πραγματικά αποτέλεσε έκπληξη για μας. Οι νεότερες γενιές γνώρισαν τη λαϊκή τέχνη από το χθες μέχρι το σήμερα στην ανοιχτή έκθεση στην καρδιά του καλοκαιριού, η οποία ήταν αφιερωμένη σε δημιουργούς του τόπου. Υπάρχουν πίνακες ζωγραφικής, αγιογραφίας, υπάρχουν ξυλογλύπτες, υπάρχουν σπουδαία έργα ζωγραφικής από τον Πολύδωρο Αεράκη και την Μαρία Τερέζα, υπάρχουν κομπολόγια, οτιδήποτε έχει να παράξει το χέρι και η έμπνευση του ανθρώπου.